1995. Όταν οι μόδες στο Σπαντελή από το Λιοπέτρη και Ανδρέας Κάριος από το Αυγόρου εκτελούσαν την διαταγή του τότε τομεάρχη αμοχώς του Γρηγόρη Αυξεντίου. Οι δύο αγωνιστές θα προκαλούσαν βραχυκύκλωμα στη γραμμή υψηλής τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ Αυγόρου και Λιοπετρίου. Μετά τις επανειλημμένες τους προσπάθειες, ο μόδες στο Σπαντελή, λόγω και των δυνατών βροχών, πέφτει νεκρός από ηλεκτροπληξία. Ήταν ο πρωτομάρτυρας της ΕΟΚΑ, το όνομα του οποίου θα γραφόταν με χρυσά γράμματα στην πρώτη σελίδα της ένδοξης ιστορίας του αγώνα. 63 χρόνια μετά, η μαυροφορεμένη σύζυγος του Αποστολού υψώνει το ανάστημα σαν άλλη Σπαρτιάτισσα και αναπολύ τις τελευταίες στιγμές του Μοδέστου. Εκείνη την ώρα εχτύπησε η πόρτα και του εφώναξαν «Μόδεστε, είσαι έτοιμος, άτε πάμε». Με έβαλε μες στα αγκάλια του, με εφίλησε τα μωρά και τους είπε «Όχι να κοιμηθείτε, να με περιμένετε και να έρθω γρήγορα απόψε και δεν θα σας πω παραμύθι, θα σας πω μια μεγάλη ιστορία». Ήρθε πάλι ο Κυριάκος και μας έφερε το κακό μαντάτο. Έβαλε τα μωρά με στα αγκάλια του και τους είπε «Ο παπάς σας πήγε να κόψει το ρεύμα και έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε». Αρχίσαμε να κλαίμε και τα μωρά να κλαίνουν και να φωνάζουν «Παπά, παπά, μάμα, θέλουμε τον παπά μας. Μάμα, γιατί πέθανε ο παπάς μας». Και αμέσως γέμουσαν το σπίτι κόσμο που ερχόταν να μάθουν γιατί πέθανε ο Μόδεστος. Και ξηχάνω. Σήμερα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στο Λιοπέτρη το 63ο ετήσιο μνημόσυνο του πρωτομάρτυρα του απελευθερωτικού αγώνα. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. Αλλάζουμε θέμα και πάμε τηλεφωνικά.